το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας συμμετέχει στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όσοι επισκεφτούν το περίπτερο 7 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον Spike, το ρομπότ σκύλο, αλλά και τη μοναδική ΕΚΑΤΗ, ένα ρομποτικό σύστημα με ικανότητες βάδισης και αναρρίχησης. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας με έδρα στο Ηράκλειο της Κρήτης αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα της χώρας με 10 Ινστιτούτα και παρουσία σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Έχει 4 πόδια, περπατάει με αξιοθαύμαστη άνεση σε διαφορετικούς τύπους εδάφους και εξερευνά δύσκολα προσπελάσιμους χώρους. Ο λόγος για τον Spike, το ρομπότ σκύλο που δημιούργησε το Εργαστήριο Υπολογιστικής Όρεσης και Ρομποτικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Αναπτύσσουμε λογισμικό έτσι ώστε να μπορεί να ανεβαίνει σε σκαλιά, να κατεβαίνει από αυτά και να μπορεί να κινείται σε επιφάνειες με μεγάλη κλίση. Οπότε μελετάμε τη βάδισή του πάνω σε τέτοιες επιφάνειες. Ως απότερο σκοπό έχουμε την αυτόνομη πλοήγησή του σε περιβάλλοντα ανεξαρτήτου εδάφους, είτε σε εσωτερικό είτε σε εξωτερικό χώρο. Ο Spike ζυγίζει 12 κιλά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές έρευνας και διάσωσης, επιθεώρησης κτηρίων και παρακολούθησης. Επειδή διαθέτει κάμερες και μπροστά και στα πλάγια, έχει τη δυνατότητα να εντάξουμε σε αυτό αλγορίθμους για εντοπισμό ανθρώπων, παρακολούθησης. Και ένα πολύ απλό σενάριο είναι κατανοητό του σεισμού. Οπότε, έχοντας τη δυνατότητα να μεταφέρουμε φορτίο πάνω στο ρομπότ, μπορούμε να το δούμε σε τέτοιες εφαρμογές. Δίπλα στον Spike βρίσκεται η ΕΚΑΤΗ, ένα τετράποδο ρομποτικό σύστημα εμπνευσμένο από το σώμα της γάτας με ικανότητες βάδισης και αναρρίχησης, το οποίο έχει κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου στο Εργαστήριο Υπολογιστικής Όρασης και Ρομποτικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Έχουμε σχεδιάσει και κατασκευάσει δικές μας πεντούζες, οι οποίες είναι ικανές να προσκοληθούν σε οποιαδήποτε είδους επιφάνεια. Η ΕΚΑΤΗ ζυγίζει περίπου στα 5,5 με 6 κιλά και στόχος της είναι σε μεγάλες εργοστασιακές μονάδες όπου έχουμε σωληνώσεις να περνάνε από πολύ μεγάλα ύψη, να μπορούμε να εντοπίσουμε τυχόν διαρροές από επικίνδυνα υλικά τη στιγμή που περπατάμε στο πάτωμα, και όταν εντοπίσουμε κάποια βλαβερή ουσία, γνωρίζοντας βεβαίως πού βρίσκεται ο σωλήνας που μεταφέρει αυτό το αέριο, να μπορούμε να αναργηθούμε στον τοίχο και να ακολουθήσουμε ολόκληρο το σωλήνα κατά μήκος, ώστε να βρούμε ακριβώς πού είναι η διαρροή και αν είναι μικρή η διαρροή να κάνουμε μια πρώτη ενέργεια, ώστε το άτομο που θα πάει να την επιδιορθώσει να πάει με την μέγιστη ασφάλεια. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας με έδρα στο Ηράκλειο Κρήτης αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα της χώρας με 10 Ινστιτούτα και παρουσία σε 8 πόλεις της Ελλάδας.